Τα πλέον σύγχρονα μετά το T-14 Αραμ, τα άρματα μάχης που διαθέτει ο Ρωσικός στρατός, μεταφέρθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία και πιο συγκεκριμένα στην περιφέρεια του Λουγκάνς. Η εμπλοκή των αρμάτων T-90M στην Ουκρανία ήταν αναμενόμενη, καθώς το άρμα είναι το πιο σύγχρονο που διαθέτει ο Ρωσικός στρατός. Ο τελευταίο διέθεται πριν την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία πάνω από 400 άρματα T-90. Από αυτά τα 350 ήταν T90A και τα 67 T90M ProRiv 3. Ο αριθμός των T90M που υπηρετούν με το στρατό δεν είναι γνωστός, καθώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία αναφορικά με τις παραδόσεις νέων αρμάτων, όπως και με τις απώλειες στην Ουκρανία παρά μόνο από δυτικέ πηγές. Από τα T90A, έχουν καταστραφεί, ένα έχει υποστεί ζημιέ, δύο έχουν εγκαταληφθεί, εκ των οποίων το ένα έχει κυριευθεί από του Ουκρανούς, ενώ στι 4 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε η κατάληψη και ενό δεύτερου. Η κυρίευση από του Ουκρανού στον 2T91 είναι ειναι πλήγμα για τι ρωσικέ δυνάμει. Αυτό γιατί πρόκειται για το πιο σύγχρονο ρωσικό άρμα, με αποτέλεσμα τόσο οι Ουκρανοί όσο και το ΝΑΤΟ, βέβαια, να αποκτήσουν πλήρη πρόσβαση σε ορισμένα από τα κρίσιμη τεχνολογία συστήματα του ProRiv 3 όπω το σύστημα ελέγχου πυρό, η ικανότητα Hunter Killer και η σύνθεση τη θωράκιση, η οποία ήταν απόρριτη.